Γεια σας, ονομάζομαι Δέσποινα Χριστοφίδου και είμαι μέλος της ομάδας της Λεβεντίου Πινακοθήκης. Για πρώτη φορά η Λεβεντίου Πινακοθήκης σας φέρνει κοντά να γνωρίσετε τις πορσελάνες από τη συλλογή του Αναστάσιου Γεώργιου Λεβέντη. Ξεχωριστά αντικείμενα που το κάθε ένα από αυτά έχει να σας πει τη δική του ιστορία. Στον πρώτο όροφο στη συλλογή του Παρισιού. Αυτές οι δύο φιγούρες από πορσελάνη Meissen παρουσιάζουν ένα ζευγάρι λαχανοπόλες. Φιλοτεχνήθηκαν από τον Γερμανό ρίτη Johann Friedrich Emmerling, ο οποίος ήταν ένας από τους δημιουργούς καλοπιών πορσελάνης στη Meissen. Η κοπέλα φοράει μια φούστα με απαλούς μοφ χρωματισμούς, άσπρη μπλούζα και ένα τυρκουάζ περιστήθιο. Φοράει επίσης αυτό το κίτρινο καπέλο για να την προστατεύει το πιο πιθανό από τον ήλιο. Ο άνδρας απεικονίζεται να δείχνει την πραμάτια με τα λαχανικά που έχει στο καλάθι του. Φοράει ένα κόκκινο καπέλο, άσπρο παντελόνι και μπλούζα και από πάνω από την μπλούζα ένα τυρκουά σακάκι με κίτρινη λεπτομέρεια. Αυτές οι δύο πορσελάνινες φιγούρες αποτελούν τμήμα ενός συνόλου από τις κραυγές του Παρισιού. Από την Αναγέννηση έως και το 19ο αιώνα, πλανώδη πολιτές και διασκεδαστές μαζεύονταν στα στενά δρομάκια του Παρισιού για να πουλήσουν την πραμάτια τους. Για να ξεχωρίσουν ανάμεσα από το πλήθος και τους άλλους πολιτές, καθένας τους ανάπτυξε τη δική του ξεχωριστή φράση και ρυθμό, δημιουργώντας μια χαοτική μελωδία, το άκουσμα της οποίας θύμιζε κραυγή. Οι κραυγές αυτές αποτελούσαν πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες που ο κάθε ένας φιλοτέχνησε διάφορες εκδοχές πλανώδιων πολιτών με την ονομασία «Κραυγές του Παρισιού».